Ο περιοδικός πίνακας είναι ένας πίνακας μέσα στον οποίο οι επιστήμονες έχουν τοποθετήσει τα μέχρι σήμερα γνωστά χημικά στοιχεία. Είναι ένας πίνακας πάρα πολύ χρήσιμο για τη μελέτη. Έχει ιστορική αναδρομή. Το 19ο αιώνα, οι χημικοί πρόσεξαν μια επαναληψιμότητα στις φυσικές και χημικές ιδιότητες των στοιχείων που ήταν μέχρι τότε γνωστά. Έτσι ξεκίνησε μια νέα περιπέτεια της επιστήμης, η οποία περιπέτεια βρήκε νικητή το Ρώσο επιστήμονα Μετελένη. Ο περιοδικός πίνακας αποδείχθηκε το κλειδί για να ξεκλειδωθούν τα μυστήρια της ατομικής δομής και των χημικών δεσμών των χημικών στοιχείων. Ο Δημήτρη Μετελέεφ ήταν καθηγητής χημίας στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης. Ανακοινώνει λοιπόν ότι οι ιδιότητες των στοιχείων εμφανίζουν μια περιοδικότητα ανάλογα με τη μάζα των ατόμων τους. Ταξινομεί τα 63 γνωστά στοιχεία σε ομάδες των 8 και η ταξινόμησή του ήταν πρωτοποριακή για αρκετούς λόγους, οποίους θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Η κατάταξη στον περιοδικό πίνακα έγινε ανάλογα με το ατομικό βάρος του χημικού στοιχείου. Τολμά λοιπόν να αντιστρέψει τη σειρά ορισμένων στοιχείων, βάζοντας τα θεμέλια για την αλλαγή του υπηρού στην ταξινόμηση. Αφήνει κενά για στοιχεία που δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. Τολμά ακόμη και να κάνει προβλέψεις για τις ιδιότητες των άγνωστων στοιχείων. Μπορεί να προσαρμοστεί σε ανακαλύψεις που θα έρθουν αρκετά χρόνια μετά, όπως ο νόμος περιοδικότητας του Μόσλεϊ του 1914. Περιοδικότητα είναι η επανάληψη των ιδιοτήτων των χημικών στοιχείων με καθορισμένο τρόπο. Ο σύγχρονος περιοδικός πίνακας οφείλει την ύπαρξή του στον Henry Moseley, ο οποίος κατέταξε τα χημικά στοιχεία πιο σωστά κατά αύξηση του ατομικού αριθμού και με βάση τις ιδιότητές τους που επαναλαμβάνονται περιοδικά. Διατυπώνει λοιπόν ο Moseley το 1914 τον νόμο της περιοδικότητας, ο οποίος λέει ότι οι ιδιότητες των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατομικού τους αριθμού. Ο περιοδικός πίνακας λοιπόν αποτελείται από 18 κατακόρυφες στήλες, οι οποίες ονομάζονται ομάδες, και τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα, κατακόρυφη στήλη, έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα και παραπλήσεις ιδιότητες. Επίσης, αποτελείται από 7 οριζόντιες γραμμές, που ονομάζονται περίοδοι, και τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια περίοδο οριζόντια σειρά έχουν κατανεμμένα τα ηλεκτρόνια τους στον ίδιο αριθμό στην βάβη, αλλά έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Τώρα, ο πίνακας, τα στοιχεία τα οποία βρίσκονται σε αυτόν, χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες, μέταλλα και αμέταλλα. Όσο προχωράμε λοιπόν πάνω και δεξιά, παρατηρείται μια αύξηση του χαρακτήρα αμετάλλου των στοιχείων. Και όσο πηγαίνουμε κάτω και αριστερά, τότε παρατηρούμε μια αύξηση του χαρακτήρα μετάλλου των χημικών στοιχείων. Η πρώτη ομάδα του περιοδικού πίνακα ονομάζεται αλκάλια. Η δεύτερη ομάδα ονομάζεται αλκαλικές γαίες. Η 17η ομάδα ονομάζεται αλογόνα. Η 18η ομάδα ονομάζεται ευγενή αέρια. Επίσης, στο κάτω μέρος του περιοδικού πίνακα υπάρχει ένα κομμάτι του που είναι το παράρτημα και σε αυτό βρίσκονται κάποια άλλα στοιχεία. Η πρώτη σειρά είναι το λανθάνιο, που ονομάζεται λανθανίδης και ξεκινάει με το χημικό στοιχείο λανθάνιο. Και η δεύτερη σειρά ξεκινάει με το ακτίνιο και είναι οι ακτινίδες. Η κάθε σειρά περιέχει από 14 χημικά στοιχεία. Ο σύγχρονος λοιπόν περιοδικός πίνακας, αν θέλουμε να κάνουμε μια συνοπτική περιγραφή για αυτόν, θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής. Πρώτον, ότι είναι ένας πίνακας κατάταξης των χημικών στοιχείων κατά αύξηση του ατομικού αριθμού. Δεύτερον, ότι περιλαμβάνει 7 οριζόντιες σειρές, οι οποίες ονομάζονται περίοδοι, και 18 κατακόρυφες στήλες, οι οποίες ονομάζονται ομάδες. Όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια περίοδο έχουν διαφορετικές ιδιότητες. Όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στην ίδια ομάδα έχουν παρόμοιες ιδιότητες. Έξω από τον κύριο κορμό του περιοδικού πίνακα, ως παράρτημα, υπάρχουν οι λανθανίδες και οι ακτινίδες, περιέχουν από 14 στοιχεία η κάθε μία. Η πρώτη περίοδος του περιοδικού πίνακα περιλαμβάνει μόνο δύο στοιχεία, το υδρογόνο στην πρώτη ομάδα και το ήλιο στην 18η ομάδα. Η δεύτερη και η τρίτη περίοδος περιλαμβάνουν από 8 στοιχεία. Η τέταρτη και η πέμπτη περίοδος περιλαμβάνουν από 18 στοιχεία. Η έκτη περίοδος περιλαμβάνει 32 στοιχεία, από τα οποία τα 14 βρίσκονται στο παράδειγμα. Και η έβδομη περίοδος δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί. Ο περιοδικός πίνακας για τον οποίο μιλάμε. Αλκάλια, αλκαλικές γαίες, αλογόνα, ευγενή αέρια. Θα μπορούσαμε τώρα να δούμε μια απάντηση στο ερώτημα πού οφείλεται η περιοδικότητα των ιδιοτήτων των χημικών στοιχείων.
καταρχήν είναι αποτέλεσμα της ατομικής τους δομής. Τα άτομα, όπως ξέρουμε από παλιότερα, από άλλη τάξη, αποτελούνται από τον πυρήνα, ο οποίος συγκροτείται από πρωτόνια και νετρόνια, και τα ηλεκτρόνια τα οποία κινούνται γύρω από τον πυρήνα. Τα ηλεκτρόνια όμως δεν έχουν όλα την ίδια ενέργεια. Αυτά που έχουν παραπλήσει ενέργεια συγκροτούν μια στιβάδα ηλεκτρονίων. Όσο πιο κοντά στον πυρήνα βρίσκεται μια στιβάδα, τόσο μικρότερη είναι η ενέργεια των ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια ενός ατόμου που έχουν την υψηλότερη ενέργεια, δηλαδή είναι πιο απομακρυσμένα από τον πυρήνα, συγκροτούν την εξωτερική στιβάδα. Οι ιδιότητες των στοιχείων καθορίζονται από τον αριθμό των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας. Και όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική του στιβάδα έχουν παρόμοιες ιδιότητες και βρίσκονται στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα. Θα μπορούσαμε τώρα να φέρουμε ένα παράδειγμα με τον άτριο και το λίθιο. Όπως παρατηρούμε, αυτά τα δύο στοιχεία, το άτριο έχει 11 ηλεκτρόνια και το λίθιο έχει 3 ηλεκτρόνια. Και το καθένα στην εξωτερική του στιβάδα έχει ένα ηλεκτρόνιο, ένα ηλεκτρόνιο. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία μοιάζουν, έχουν παραπλήσεις ιδιότητες, αφού διαθέτουν από ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική στιβάδα και ανήκουν στην ίδια ομάδα του περιοδικού πίνακα. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.